Γεια σας φίλοι. Σε αυτό το βίντεο θα δείξω για τον φίλο που μου ζήτησε κάποια ψαράκια τα οποία τα έχω δουλέψει και εγώ και φίλοι κάτω στο νησί και πάνω εδώ πέρα και εξειδικεύονται στο πιάσιμο του λαβρακιού, του κοκαλιού και κάποια πιο μεγάλα μοντέλα εξειδικεύονται σε πιο βαθιά συρτή, είτε από τη βάρκα είτε από την ακτή σε κοφτά νερά και έχουν αποφέρει και μαυρόψαρα και μαναλάκια και γοφάρια. Λοιπόν, ξεκινάω με το αγαπημένο μου ψαράκι, την απομίμηση της Αθερίνας. Είναι της εταιρείας Ράπαλα. Έτσι, Ράπαλα. Εντάξει, τώρα δεν μας ενοχλεί και τόσο. Και είναι ένα ψαράκι το οποίο είναι 12 εκατοστών. Το βάρος του είναι, όπως λέει, 13 γραμμάρια. Και όταν το τραβάμε, αυτό έχει την τάση να κατεβαίνει και να ψαρεύει περίπου, χωρίς να βάλουμε κάποιο άλλο βάρος, μόνο τη μύτη κατεβασμένη προς το νερό, έτσι, από 1,2 έως 2,4 μέτρα. Μπορούμε να το ψαρέψουμε με συνεχόμενη επαναφορά, κάνουμε τη ρήψη, συνεχόμενη επαναφορά ή επαναφορά σταδιακή. Είναι ένα ψαράκι το οποίο έχει μέσα 6 μπιλίτσες. Είναι ηχοβολιστικό, όταν κινείται κάνει αυτό το ροκάνισμα που ακούτε. Έχει 3 σαλαγγές. Είναι διάφανο όπως είναι η Αθερίνα και έχει μία γραμμή, να σας το πω έτσι, μέσα, η οποία ανάλογα πως πέφτει το φως στραφταλιάζει. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται σε αυτό το μέσα από το κουτάκι του και με αυτό το φωτισμό. Είναι το αγαπημένο μου ψαράκι αυτό και το άλλο, η απομίμηση του μικρού κυνηγού. Έτσι, μου έχουν δώσει αρκετά ψάρια παλιότερα και τώρα. Κατά αυτόν τον τρόπο φαίνεται που αλλάζει χρώμα ανάλογα πως φωτίζεται, έτσι, αυτή η ολογραφική ταινία που έχει εσωτερικά. Είναι ένα ψαράκι το οποίο μπορεί να δουλευτεί σε πολύ φωτεινές μέρες, σε πολύ καθαρά νερά και ακόμα και πολύ πρωινέ, πολύ πρωί και πολύ απόγευμα μας δίνει. Κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν έχει τόσες πολλές επιτυχίες, μόνο αν το ψάρι είναι πολύ κοντά, λες, στα 1-2 μέτρα και ακούσει το θόρυβο και με τις δονήσεις πέσει πάνω του, έτσι. Λοιπόν, πάντως έχει μεγάλο ποσοστό επιτυχίας του, με αυτό το ψάρι, σε μένα τουλάχιστον έχει αποδώσει στο 80%. Δηλαδή 8 στα 10 πετάγματα και μαζέματα είχα χτυπήματα και ένα 40% περίπου στα μισά, δηλαδή στις 4-8 φορές είχα πιάσιμο ψαριού, άσχετο αν ξεκαρφωνόταν μετά ή ερχόταν έξω. Λοιπόν, τα άλλα τα ψάρια πάλι που δουλεύουν σε συρτή περισσότερο βυθού, θα το έλεγα έτσι, σε κοφτά νερά ή από βάρκα, είναι η απομίμηση της Αρδέλας σε 9 εκατοστά μήκος και 17 γραμμάρια βάρος. Αυτό πηγαίνει, είναι το Magnum, της σειράς Magnum. Κατεβαίνει χωρίς κάποιο άλλο βάρος, μόνο με την ανάκτηση του, δηλαδή το μάζεμα πίσω της μπετονιάς ή την ταχύτητα του σκάφους που πηγαίνει, από 3,6 μέτρα έως 4,2 μέτρα. Έχει μια τάση να βουτάει βαθιά, έτσι, και η κίνησή του είναι η κλασική κίνηση αυτή. Αν θέλουμε να δώσουμε μεγαλύτερη κίνηση, πιο έντονη κίνηση, μπορούμε να κάνουμε αυτό στη συρτή με το χέρι ή στο καλάμι, να κάνουμε τσακιστές χτυπησιές δεξιά-αριστερά,
μπροστά, έτσι να το επιταχύνουμε, να το επιβραδύνουμε, χώρια από την ταχύτητα του σκάφους ή από τα βράχια απ' έξω. Άλλα πάλι που έχουν πολύ καλή επιτυχία είναι η απομίμηση του μπαρμπουνιού. Εδώ αυτή τη ράπαλα πάλι το λένε κόκκινη σαρδέλα. Για μένα καμία σχέση με τη σαρδέλα, περισσότερο για μπαρμπούνι μου φέρνει αυτό το ψάρι. Και επειδή το κόκκινο πορτοκαλοκίτρινο που έχει το χρώμα, έχει κόκκινο στην πλάτη απάνω, πιο μετά πορτοκαλίζει και κίτρινο στην κοιλιά κάτω, χάνεται αλλιώνη. Με τις βουλίτσες που έχει στο πλάι αλλάζει σαν χαμελέοντας, όπως θα βλέπαμε ένα μπαρμπούνι, να σας το πω έτσι, μια κουτσομούρα. Και αυτό εδώ έχει πάρα πολύ επιτυχία στις τύρες, έτσι, που κυνηγάνε κοντά στο βυθό και στους ροφούς. Είναι το μέγεθός του 11 cm, 27 γραμμάρια και το βάθος που βυθίζεται 3,9 και ταξιδεύει, να σας το πω έτσι, 3,9 μέτρα με 4,5 μέτρα. Και αυτό που έχει τις περισσότερες επιτυχίες σε γοφάρια και μαναλάκια και λαβράκια που δουλεύουν πιο μέσα, έξω από λιμενοβραχίονες, σε πιο βαθιά νερά, είναι η απομίμηση του κέφαλου. Εδώ πάλι ο κωδικός του πίσω είναι CDMAG11SETA Signer Λάμψη. Τέλος πάντων, και αυτό είναι πάλι στα ίδια σαντιμέτρ, 11 σαντιμέτρ, 24 γραμμάρια, ίδια πλεύση και βύθιση, 3,9-4,5 μέτρα. Αυτά ως προς τα ψαράκια. Τώρα για το φίλο που με ρώτησε, εγώ έχω καλαμαριέρες και προσπαθώ να κάνω edging και δεν έχω επιτυχίες. Τι μπορώ να κάνω? Συνήθως όταν ψαρεύουμε καλαμάρια θα πρέπει οι καλαμαριέρες να είναι ανάλογα των καλαμαριών, το μέγεθός τους να είναι ανάλογο των, όπως το έχω ξαναπεί, του μέγεθους των καλαμαριών που βρίσκονται στην περιοχή, που βλέπουμε να αλλιεύονται από φύλους, έτσι. Δεν μπορούμε να πάμε μια μεγάλη καλαμαριέρα και όταν τα καλαμάρια είναι μικρά να περιμένουν να χτυπήσουν, τους φοβούνται. Λοιπόν, μια καλαμαριέρα, έτσι, φτηνή, με φόσφορο μπροστά στη μύτη, ταινία φωσφόρου πίσω και φωσφορίζοντα μάτια για έτσι, είναι αυτή εδώ, η οποία είναι στα συνολικά 6,5 εκατοστά και το βάρος της είναι 12,5 γραμμάρια, έτσι, και είναι αποδοτική. Το χρώμα της, αυτό το πορτοκαλί, φέρνει προς τις γαριδούλες. Την έχω ψαρέψει και παλιότερα σε πιο μεγάλο μοντέλο και σε αυτό το μικρό για σουπιές και είχα αποτελέσματα. Και περνάμε τώρα σε καλαμαριέρες. Έτσι, το κόστος αυτής είναι στα 2,5 ευρώ. Πριν τα ψαράκια, το κόστος που δείξα στα 7 ευρώ η απομίμηση της αθερίνας ή της αρδελίτσας, όπως θέλετε. Στα 8 ευρώ της αρδέλας και στα 10 ευρώ είναι τα άλλα. Λοιπόν, πάλι στα 2,5 ευρώ από την Alligator την εταιρεία, μια πολύ ωραία ντυμένη και χρωματική επιλογή καλαμαριέρα, η οποία είναι 9,5 εκατοστά, το βάρος της είναι 20 γραμμάρια και είναι με μεταξωτό πανί ντυμένο. Τα μάτια της είναι κοκκινοπά και πάλι έχει μια λωρίδα στην πίσω μεριά στην ουρά, και στο τέλειωμα πάλι, αν το καλαμάρι έχει τα πίσω μεριά, να σημαδέψει μια κουχίδα φωσφόρου και στις ακίδες απάνω. Και οι ακίδες της, αν τις παρατηρήσετε, είναι πιο στρογγυλεμένες, πιο καμπουρωτές, ενώ αυτή είναι η απλή καλαμαριέρα που οι ακίδες της είναι έτσι σε γωνία 55 μοιρών περίπου. Αυτή είναι πιο στρογγυλεμένη, πιο μέσα έρχεται. Λοιπόν, σε πορτοκαλί χρώμα με κόκκινο, ωραίος χρωματισμός. Και περνάω τώρα πάλι στην Alligator σε δύο διαφορετικές λίγο καλαμαριέρες, έτσι, που αφιούνται σε καλαμάρια από την ακτή ή σε σουπιές, οι οποίες είναι και οι δύο στα 10 εκατοστά.
αυτές πάλι έχουν τις ίδιες στρογγυλεμένες σακίδες πίσω. Και αυτό που μου άρεσε σε αυτές είναι ότι είναι ντυμένες με φωτοχρωματικό πανί και ανάγλυφο σαν λεπάκια ψαριών, και ανάλογα πως τη φωτίζει το φως αλλάζει και ο χρωματισμός της, ηριδίζει. Αυτή μπορούμε να την ψαρέψουμε, πιστεύω, και κατά τη διάρκεια της ημέρας θα μας αποδώσει. Είναι σε πράσινο ανοιχτό και πράσινο σκούρο, είναι ψυχρό χρώμα. Πάλι πίσω στην ουρά προς τις ακίδες έχει την ταινία φωσφόρου, έτσι. Και αυτή εδώ είναι πολυχρωματική, ξεκινάει κίτρινο πορτοκαλί και καταλήγει κόκκινο κίτρινο μπλε η κοιλιά της, και τα ματάκια της είναι ολογραφικά. Ανάλογα με το πως γυρίζει η καλαμαριέρα αλλάζει και ο χρωματισμός τους, δηλαδή γίνονται πιο έντονα ή πιο αδύναμα. Και αυτή πάλι με την ταινιούλα πίσω εδώ, και αυτή πάλι με το ίδιο πανί, αυτό που έχει την ανάγλυφη υφή σαν λεπάκια, έτσι, και ηριδίζει. Πολύ ωραίες καλαμαριέρες. Και περνάω σε δύο καλαμαριέρες οι οποίες τις έχω ψαρέψει αρκετά στο παρελθόν. Είναι από τη Γιο Ζούρι, έτσι. Είναι καλαμαριέρες οι οποίες δεν έχουν βαρύδι και είναι ισορροπημένες πάντοτε, όπως και να τις ρίξουμε. Μόλις σταματήσει η κίνηση, δηλαδή το ανέβα κατέβα, αυτές ισορροπούν σε αυτή τη θέση, γιατί μέσα έχουν από την κατασκευή τους αεροθαλάμους, αυτά που μοιάζουν σαν μπουρμπουλιθρίτσες, είναι κενά και ζυγίζουν την καλαμαριέρα να είναι πάντα εκεί, οριζόντια. Γι' αυτό είναι ιδανικές για αυτούς που κάνουν σιρτοκαθετή, έτσι, ή καθετή στα καλαμάρια με μολύβι κάτω. Με 3-4 τέτοιες καλαμαριέρες θα έχουν πολύ περισσότερες επιτυχίες από ότι με αυτές εδώ που έχουν μια τάση να κρατιούνται έτσι προς τα κάτω και με τον κόλλο προς τα πάνω. Αυτές είναι τελείως οριζοντιωμένες, έτσι, και η συγκεκριμένη είναι ζυγισμένη στα 20 γραμμάρια, ενώ η αδερφούλα της αυτή η κόκκινη, που είναι λίγο διαφορετικός τύπος αλλά πάλι και αυτή με τους ίδιους αεραγωγούς, είναι ζωγραφισμένη στο χέρι από ό,τι λέει η Γιο Ζούρι, και είναι στα 15 γραμμάρια. Και κατά αυτόν τον τρόπο, όπως βλέπετε, επίσης η συσκευασία είναι ο τρόπος που παρουσιάζονται στα καλαμάρια, όπως κατεβάζουμε βαρύδι κάτω, έτσι, και παράλληλες αυτές. Έχω παρατηρήσει ότι πολλές φορές τα καλαμάρια επιτίθενται πολύ πιο εύκολα σε μικρού μεγέθους καλαμαριέρες παρά σε μεγάλου μεγέθους καλαμαριέρες, γιατί συνήθως τα καλαμάρια ακολουθούν τα ψάρια που βρίσκονται στην περιοχή, που έχουν κατέβει και αυτά χαμηλά για να κοιμηθούν, έτσι, ή που βρίσκονται χαμηλά κοπαδιαστά για να αμυνθούν απέναντι στις επιθέσεις των καλαμαριών ή κάποιων άλλων θηρευτών. Και συνήθως όταν βρίσκουμε το κοπάδι με τα καλαμάρια, έτσι, καλό είναι στο βυθόμετρο τα βλέπουμε, έτσι, καλό είναι να ρίχνουμε πάνω στο κοπάδι, δηλαδή ανάμεσα στο κοπάδι, για να έχουμε τις περισσότερες πιθανότητες, ή στη χειρότερη περίπτωση αν είμαστε αρόδου, έτσι, με μια πλωτή άγκυρα ή με τη βοηθητική μηχανή τη μικρή, και πηγαίνουμε με πολύ μικρή ταχύτητα για να τα ψάξουμε ανάμεσα στα κοπάδια που βλέπουμε των μικρόψαρων, καλό είναι να περνάμε περιμετρικά ή όσο πιο κοντά γίνεται για να έχουμε επιθέσεις. Δεν μπορεί να περιμένεις ένα καλαμάρι να του περάσει στα 10 μέτρα μακριά, να έχει από την άλλη μεριά ένα κοπάδι με μικρό ψαρά και εσύ, επειδή περνάς την καλαμαριέρα, σου σώνει και καλά, αυτό πρέπει να ξεφύγει και να γυρίσει να πάει πάνω στην καλαμαριέρα. Αν την περάσεις ανάμεσα στα καλαμάρια και στην τροφή που κυνηγάνε και είναι πιο κοντά προς τα καλαμάρια, σίγουρα θα επιτεθούν πολύ πιο σύντομα και σίγουρα πάνω στην καλαμαριέρα σου. Έτσι. Αυτό είχα να πω για το φίλο που με ρώτησε γιατί εγώ βάζω καλαμαριέρες και δεν έχω επιτυχίες, και στους φίλους που κάνουν για πρώτη φορά, δεν μιλάω για τους μάστορες, μιλάω για αυτούς που θα πάνε να κάνουν για πρώτη φορά στο σκάφος, τους δίνω μερικές πληροφορίες, έτσι. Και τελευταίο, για το φίλο που με ρώτησε, εγώ έχω μικρά ψαράκια, είτε σιλικονούχα είτε ψαράκια που έχουν γλωσσούλα,
μικρή ή ψαράκια.